Λοιπόν, πολιτικό άλλο και όχι μόνο από το πρωί του Σαββάτου, όταν κυκλοφόρησε το φίλο τη εφημερίδα Παραπολιτικά, με όλο αυτό το τεράστιο, επαναλαμβάνω, επίσημο πόρισμα τη Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Μόνο το διαβιβαστικό είναι 72 σελίδε. Η υπόθεση είναι 40.000 σελίδε Μια υπόθεση η οποία έχει μέσα από όλα. Έχει Παρακολούθηση του κυβερνητικού εταίρου της, ε, του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του κυρίου Πάνου Καμένου από την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Από το οποίο αποκαλύπτονται ότι σύζυγος υπουργού δίνει εντολή στου αστυνομικού, αστυνομικοί οι οποίοι πειθαρχούν, άλλοι αστυνομικοί οι οποίοι αποστρατεύονται και συνεχίζουν να εργάζονται παρέα με του πολιτικού, του οποίου μέχρι πριν έπρεπε να ε, συνεργαστούν με κάποιο τρόπο μαζί του. Και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία μόνο ένα μικρό μέρο έχουμε δει. Στην εφημερίδα Παραπολιτικά, το οποίο προφανώ θα έχει προβεί σε περαιτέρω αποκαλύψει στο φύλλο Πιθανότητα του Σαββάτου. Έχουμε εδώ πέρα μαζί μα τον κύριο Μάκη Βορίδη για να συζητήσουμε την υπόθεση. Καλή σα μέρα, κύριε Βορίδη. Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδου υπόθεση, η οποία να φτάνει σε τόσο υψηλό επίπεδο, να έχει γνώση πρωθυπουργό, να αφορά έρευνα σε υπουργό ενεργεία άμυνα και στο περιβάλλον του. Δεν το έχουμε ξανασυναντήσει και βλέπουμε και πολλά θεσμικά προβλήματα γύρω-γύρω που έχουν δημιουργηθεί. Όπω, για παράδειγμα, και ο ρόλο τη δικαιοσύνη και ο ρόλο τη αστυνομία, συγκεκριμένων αστυνομικών. Κοιτάξτε, αυτό για να γίνει αντιληπτό τι είναι. Τι... Α πάρουμε ναι, ναι. καταρχά αυτό το οποίο είναι η αποκάλυψη που εισφαίρεται από τα παραπολιτικά το Σάββατο. Λοιπόν, ε, τι είναι αυτό. Φανταστείτε, κύριε Φιλμπή, το εξή. Ένα εκδότη τίθεται σε φυσική παρακολούθηση. Για ποιο, λόγο? Για ποιο λόγο. Δηλαδή, να το πω ανάποδα, να πάρει η απόφαση τώρα κάποια δημόσια διοικητική υπηρεσία, αστυνομική υπηρεσία, υπηρεσία πληροφοριών ή οτιδήποτε άλλο, να παρακολουθεί τον αρχιστάκτη τη αυγή. Ναι. Πώ θα φαινόταν αυτό. Να τον παρακολουθεί κανονικά στην καθημερινότητά του. Φυσική παρακολούθηση. Πώ θα φαινόταν αυτό. Κατάλληλη συντάκτη. Τι είναι αυτό. Είναι αυτό, αυτό. αυτό. Τι είναι αυτό. <laughs> να πω το δεύτερο. Εν συνεχεία. Να γίνεται μία μήνυση. Μία μήνυση για συκοφαντική τη φήμη. Τώρα συγχωρέστε με, αλλά κάθε μέρα ναι. έχουμε δεκάδε τέτοιε μηνύσει, οι οποίε προφανώ παίρνουν το δρόμο του για τη δικαιοσύνη. Σωστά. Ε, προβλέπεται η αυτόφορη διαδικασία. Προβλέπεται. Ε, η διαδικασία αυτή ακολουθείται. Δεν ακολουθείται. Όχι, ναι. δεν ακολουθείται. Γιατί δεν ακολουθείται. Δεν ακολουθείται γιατί ε, αν κάνανε αυτή τη δουλειά οι mm. δεν θα έκαναν τίποτα άλλο. Mm. Θα πηγαίνανε για τι εξηβρήσει και τι ε, δυσφημίσει και τι κοβατικέ δυσφημίσει, κόσμο να πηγαίνει για να έρχεται σε δικαστήριο. Σε αυτή την περίπτωση όμω ακολουθήθηκε η διαδικασία. Ακολουθήθηκε. Η μεσή ήταν θύματα κακόβουλων που θα του κάνανε εμεί και θα ήταν στη φυλακή. Σωστά. Θα χυμόταν λοιπόν, πολλά πράγματα μέσα. Αφήστε δημοσιογράφη. Οι δημοσιογράφοι ξέρετε δεν είναι μια ειδική κατηγορία πολιτών. Εγώ λέω αυτέ οι δυσφημίσει οι οποίε και οι προσβολέ τη τιμή να το πω με ισχυρισμού τέτοιου. Αυτό κάθε μέρα θα γίνεται αυτή η δουλειά, α πούμε. Έτσι. Δεν ακολουθείτε. Όμω τώρα, ειδικό, απέναντι στου συγκεκριμένου δημοσιογράφου, επελέγει να ακολουθηθούν. Να Παρεμπιπτόντω, ανοίγω παρέμφεση εδώ. Ο ίση εκ των δύο απειλάγει κιόλα. Ναι. Αυτό έχει μια σημασία τώρα. Ναι. Δηλαδή, είδατε τον κύριο Τζένοπριν. Ο ναι, Τζένοπριν δηλαδή, δηλαδή, ναι, απειλάγει. Λοιπόν, αφήστε όμω, αυτή ήταν η κρίση τη δικαιοσύνη. Μάλιστα, να ακολουθηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου. Για να ακολουθηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου, mm -hmm. έρχεται η μηνήτρια σύζυγο υπουργού. Η οποία συνομιλεί με ανώτατου αξιωματικού ελληνική αστυνομία, mm -hmm. οι οποίοι ασχολούνται με μια υπόθεση κοφαντική δυσφήμιση, δεν έχουν άλλη δουλειά αυτή να κάνουν, και μάλιστα τις αναφέρουν τι έχουν κάνει. Τι δουλειά έχει η γυναίκα του Υπουργού, κύριε Βορήπουργο, Ήταν μηνύτρια. Ναι. μηνύτρια. Θεωρητικά ναι. είχε ένομο ενδιαφέρον. είχε, είχε λοιπόν. Τι, έχει. εγώ αλλά, να πω το εξή. Μην πείτε, πείτε και το εσεί ξέρετε, που μένει και κάποιο. Α το πήρατε και ένα τηλέφωνο. Να πείτε, ξέρετε, εκεί είναι ο ΤΑΔΕ, να πάτε να τον ψάξετε. Ναι. Εν συνεχεία, ο πανικό ο οποίο έχει δημιουργηθεί, να τον συλλάβετε. Άμα δεν τον συλλάβουμε, αλλιώ μόνο μα θα έχουμε δυσμενεί επιπτώσει. Ναι. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, τι φανερώνει για μία ακόμη φορά, γιατί αυτό πρέπει να το δούμε μέσα σε ένα πλαίσιο ενταγμένο. Ποιο είναι το πλαίσιο. Εδώ είχε φτιαχτεί ναι. ένα συγκεκριμένο εργαλείο, ένα συγκεκριμένο μηχανισμό, παρακρατικό μηχανισμό στον οποίο συμμετείχαν υπουργοί, συμμετείχανε δημοσιογράφοι προσκύμενοι στην τότε κυβέρνηση, συμμετείχανε σε αυτό το μηχανισμό mm -hmm. αξιωματούχοι της ελληνικής αστυνομίας, συμμετείχανε ε, κομμάτια άλλα της, του διοικητικού μηχανισμού, της Να. διοίκησης, Να. που είχαν ένα σκοπό. Την εξόντωση όποιου πολιτικού αντιπάλου της κυβέρνησης. Να. Την εξόντωση του σε επίπεδο χαρακτήρων, την δημιουργία ποινικών δικογραφιών με τις οποίες εμπλέκονταν και εν συνεχεία τη δίωξή του. Ναι. Συγγνώμη, παρέλειψα να πω ότι προφανώ αυτό έχει και δικαστικό πλοκάμι. Προφανώς. Τη δίωξή του μέσα από τη διαδικασία τη δικαστική. Με κίνδυνο σε ορισμένε περιπτώσει, ναι. με ανυπόστατες κατηγορίες και με δίκες οι οποίε ήταν έωλε, mm -hmm. να διακυβεύεται ακόμα και η ελευθερία τους. Όποιο ήταν εχθρό τη κυβέρνηση ή τον καταλάβαινε η κυβέρνηση εχθρό. Η τότε κυβέρνηση, είτε ήταν επιχειρηματία, είτε ήταν πολιτικό, είτε ήταν εκδότη δημοσιογράφο, υφίστατο την πίεση αυτού ναι. του συγκεκριμένου μηχανισμού. Αυτή τη μορφή δράση, ναι. το, το modus operandi, ναι. αυτόν τον τρόπο λειτουργία τον είδαμε. Στην υπόθεση Βγενόπουλου τον αποκάλυψε η κυρία Τσατάνη. Τον είδαμε. Προφανώ και κατεξοχήν στην υπόθεση Νοβάρτη. Ναι. Τον είδαμε. Στην υπόθεση Μιονί και στα όσα έχει καταγγείλει ο Μιωνίς, Σε σχέση βέ και με τον Παπαστάβρου. Τον είδαμε στην υπόθεση Καμένου Γιανουσάκη Μαρινάκη. Τον είδαμε στην υπόθεση Κουρτάκη Τζένου. Αυτό είναι ο τρόπο λειτουργία. Mm -hmm. Αυτό δεν είναι προσωπικό. Βέβαια το ξεκίνησε η κυβέρνηση τον έλεγχο σε, στην υπόθεση συγκεκριμένη. Η, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει εντολή. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. πολιτικά να... τι σημαίνει αυτό. Συγγνώμη. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να συνοηθούμε δεν ναι. είχε δώσει καμία εντολή. Κυβε... Ο εισαγγελέα ναι. εδεχόμενο αίτημα τη αστυνομία. Η ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ αυτό λέει. Ναι, καμία σχέση. Σα ξαναλέω, καμία ναι. σχέση. Λοιπόν, για να τα βάζουμε τα πράγματα έτσι όπω είναι. Ακριβώς. Ο εισαγγελέα δεχόμενο αίτημα ναι. των αστυνομικών αρχών, ναι. η οποία ερευνούσαν αστυνομικέ αρχέ επίορκους αξιωματούχους της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι ah. εφέροντο εμπλεκόμενοι σε κυκλώματα εκβιαστών, mm -hmm. έκανε νόμιμη επισύνδεση, mm -hmm. δηλαδή παρακολούθηση αυτών των αστυνομικών αυτών. Οι αστυνομικοί αυτοί συνομιλούν με την κυρία mm. Τζούλη και αν θέλετε τυχαία αποκαλύπτεται ο συγκεκριμένος διάλογος. Άρα λοιπόν αυτό mm. είναι μία παράπλευρη απώλεια... Mm. Το λέω εντό ναι, εισαγωγικών. Ναι, 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 ναι. Η οποία προκύπτει και αποκαλύπτει το, τι, τι, κάνανε, το τι κάνανε στο κύκλωμα και ναι. το. Γιατί ακούω, άκουσα χθε είπε κάποιο, Ξέρετε, λέει, ενήργησε λέει ο κύριο Τσίπρα, mm -hmm. χθε είπε ο κύριο Κουρλέτη. Ότι αυτά όλα τα εγνώριζε ο κύριο Ήπρε. Αυτό Ναι, είπαμε. Αυτά. Μαζί σας τα βρήκαμε. Εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός είχε στα χέρια του τη συγκεκριμένη δικογραφία, όπω και κάθε έρευνα της θα Τα εγνώριζε, λέει ο κύριο Ήπρε. Έτσι μας είπε ο κύριο Κουρλίτη. Mm -hmm, και ενήργησε. Και ρωτώ εγώ, τι, τι έκανε? ενέργεια έκανε. Διότι η ενέργεια είναι, η εξένεργεια μπορεί να είναι η εξή: Μία που δεν χρειάζεται να την κάνει. Θεωρητικά το ο ο ο ξέρει και η δικαιοσύνη όμω το ξέρει. Μία που δεν χρειάζεται να την κάνει ο Πρωθυπουργό. Να ασκηθούν οι διώξει. Ναι. Αυτό την κάνει ακριβώς, αυτό το ο Σαγγελέα. Ακριβώ. Δεν χρειάζεται. Το ήξερε η δικαιοσύνη. Έτσι, ακριβώς. Δεύτερο, εκεί που μπορεί να χρειάζεται ο Πρωθυπουργό είναι οι διοικητικέ συνέπειε. Αυτοί οι κύριοι αστυνομικοί που τα κάναν αυτά. Παραμένουν του. <coughs> 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 και δίναν αναφορέ ναι. στην κυρία Υπουργού ναι, ναι. για το τι έκαναν και το τι δεν κάνανε. Ραπορτάρανε. Έτσι, ραπορτάρανε στην κυρία Υπουργού για το τι κάνανε. Αυτή τι πάθανε. Μάλιστα. Αφού ενήργησε. Ναι, όχι, όχι, όχι. Αφού ναι, ενήργησε. Ναι. Τι πάθανε. Είναι ακόμα Διότι στις είναι θέσεις. τώρα που μιλάμε. Είναι στι του. Η υπόθεση τώρα από εδώ και μπρο πώ έχει. Λοιπόν. Ποια είναι η πορεία των πραγμάτων, Η πορεία των πραγμάτων είναι ότι προφανώ πρέπει να ελεγχθούν οι συγκεκριμένοι. Να. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και εν συνεχεία, κατά τη γνώμη μου, τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Διότι επαναλαμβάνω, ναι. αν αυτό ήταν μία υπόθεση, mm -hmm. να πούμε ότι αυτό είναι μία υπόθεση και εκεί ναι. ο κύριος Καμένος ή ναι. η, κυρία, η σύζυγός του, λοιπόν, εμπλέκονται ή έκαναν ό,τι έκαναν. Ναι. Εδώ βλέπουμε, επαναλαμβάνω, ένα συγκεκριμένο κλασικό modus operandi. Mm -hmm. Έναν τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε η mm -hmm. κυβέρνηση, όποιον, τότε η κυβέρνηση, όποιον θεωρούσε εχθρικό. Αυτό ναι. είναι βαθύ ζήτημα δημοκρατία. Ε, είναι βαθύ είναι ζήτημα δημοκρατία. Και προφανώ πρέπει να διερευνηθεί. Ούτε μπορεί τρόπο. να επικρατεί ένα μυθριδατισμό, ναι. τον ακούω σε ορισμένου, που λέει το εξή. Εντάξει, ναι. να πάμε μπροστά. Όχι, δεν γίνεται να πάμε μπροστά. Το να πάμε μπροστά είναι. Τα κάνουμε, άλλαξε η κυβέρνηση. Ναι. από Αφού άλλαξε η κυβέρνηση τώρα, ρε παιδί μου, περασμένα, ξεχασμένα, ναι. πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, διότι αυτό είναι πια κεντρικό ζήτημα. Δεν ναι. γίνεται κάποιο να μπαίνει στην κυβέρνηση ναι. και ο τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται του πολιτικού του αντιπάλου ή του επιχειρηματίε ναι. που δεν είναι κατά τη γνώμη του φιλική προ το καθεστώ που θέλει να οικοδομήσει. Ναι. Λοιπόν, να καταλήγουν να ναι. διώκονται, να εκβιάζονται, να απειλούνται, να υπάρχει ένα κύκλωμα τέτοιο το οποίο χρησιμοποιεί όλου του. Ερώτηση: αυτούς Είναι ο λόγο που έφυγε από την πολιτική ο Πάνο Καμένο, ο... Ο ο... Πέρα, ο... Πέρα, πέρα το τι ιτήθηκε. Κοιτάξτε, ο λόγο που έφυγε από την πολιτική ο Πανα είναι γιατί καταψηφίστηκε και γιατί δεν έχει πολιτικό ναι, ρόλο. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, λέω και γενικώ η αποχώρησή του από τα πράγματα. Αλλά. Επίση μια δεύτερη ερώτηση. Αλλά, μου, θα ο στραφεί Καμένος, Ήρζα, εκατά ο ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπετε, κατά του Πάνου Καμένου. Ο Πανα Καμένο είναι να είσαι εκ τη κυβερνήσεω που χρησιμοποιεί αυτό το μηχανισμό. Και ανάποδα. Με άλλο δεν τρόπο. είναι όμω η μόνη περίπτωση. Αυτό δεν είναι στο πόρισμα. Ο δεν υπάρχει στο πόρισμα αυτό. Όχι, αλλά σα λέω συνδυάστε τι διάφορε. Περιπτώσεις, ναι. Για να δείτε πώ λειτουργεί. Ναι. Στην περίπτωση για νουσάκι, για παράδειγμα, ναι. υπήρξε εισαγγελέα η, ναι. η οποία πήγε στη φυλακή αφού είχαν προηγηθεί τηλεφωνικέ ναι. επικοινωνίε πάνω mm -hmm. καμένου με τον Προφανώς. κρατούμενο. Προφανώς. Με συγχωρείτε, τι είναι αυτό. Α, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Ποιο δηλαδή, εγώ λέω τώρα, είμαι υπουργό. Θα με παίρνει εμένα ένα Ισοβήτη τηλέφωνο καταδικασμένο ναι. ναι, για ναρκωτικά ναι, ναι. και θα κάθομαι εγώ μη αρμόδιο ναι, ναι, και ναι, ναι, άσχετο υπουργό. Αντιθεσμικά όλα, δεν το συζητάμε. Το λιγότερο αντιθεσμικά. Λοιπόν, μι μιέρας... παρακολουθήσει εκδοτών, ναι, ναι. παραγγελίες παραγγελίε για συλλήψει εκδοτών, ναι. συνομιλίε με ισοβίτε, έλεγχο και καθοδήγηση και χειραγώγηση δικαστικών ναι. λειτουργών που κατα... καταγγέλλονται αυτά από τρει-τέσσερι ναι. διαφορετικούς διαφορετικού εισαγγελικού λειτουργού. Υπουργέ, Υπουργέ μία τελευταία ερώτηση από αυτό. άλλο θέμα. Πρέπει να την κάνω. Μισό λεπτό, υπάρχει μία λίστα. Το μέσο ενημέρωση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και σα εγκαλεί ότι δεν τη δίνεται στη δημοσιότητα. Μιλάω για το πρόγραμμα Μένουμε στο Σπίτι. Ποια είναι η θέση, θα δοθεί, πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί. Ε, πολύ, Βα, πολύ, πολύ, πολύ γρήγορα τρία πράγματα για αυτό, γιατί όλα αυτά δεν σε θέση πλαίσιο. Βεβαίως. Πρώτη θέση, ΣΥΡΙΖΑ, δεν έπρεπε να δοθούν καθόλου λεφτά, πετάνε λεφτά από το παράθυρο. Να μα εξηγήσει κάποιο πώ μπορεί να γίνουν πολιτικέ υγεία, δημόσια υγεία, χωρί ενημέρωση του πολίτη, δεν υπάρχει ποτέ και πουθενά στον κόσμο. Δεύτερη θέση, ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ξέρετε, δίνεται μόνο στου δικού σα. Επειδή έχουν πάρει πάρα πολλέ αριστερέ εφημερίδε, mm -hmm. από αυτά τα ποσά εγκαταλείφθηκε και αυτή η διεύθυνση. Τώρα πάμε στο εξή. Πέφτουμε δηλαδή. Ναι, πέφτουμε ναι, ναι. Από εκεί που είναι φάγατε τα λεφτά, τα πετάτε τα λεφτά του λαού, τα 20 εκατομμύρια, μετά είναι, δίνεται μόνο στου δικού σα. Μετά είναι όχι, δίνεται σε όλου, mm -hmm. αλλά δεν δίνεται σωστά με σωστή κατανομή. Ωραία. Επειδή μπαίνει το ζήτημα, καταλαβαίνετε πώ αποδυναμώνεται το ναι. επιχείρημα καθώ κλιμακώνεται, έτσι. Και πάμε τώρα σε αυτό. Ε, να τη δώσουμε τη λίστα. Αλλά εγώ, τώρα, αφού είναι τόσο στα ζητήματα αυτά τη δημοκρατία και τη ακριβοδίκαιη κατανομή, μην φύγει κανένα χιλιάρικο δεξιά ή αριστερά, γιατί να καταλήξουμε αυτό να συζητάμε. Προσέξτε, εγώ λέω όμω το εξή. Να δώσουμε και όλα, όλα τα ποσά εγώ είμαι που υπέρ. έχουν δοθεί από το 2015 έω το 2019. Εγώ είμαι υπέρ. Δηλαδή, αφού ανοίγουν το αυτή τη συζήτηση, αφού ανοίγει αυτή η ωραία συζήτηση, θα δώσουμε όλα συζητάμε. τα ποσά. Να δούμε δηλαδή τι έδωσε το λέω η, η κυβέρνηση η πολιτική πολιτικοί μιλάτε για τι τράπεζε και οι τράπεζε δημοσιοποιούν πλέον τη ρυθμιστική δαπάνη. Mm -hmm. Καλό είναι να το κάνουμε γενικά. Εγώ λοιπόν. ξαναλέω, θεωρώ ότι πρέπει να το κάνει ο κ. Πέτση αυτό. Σωστά. Αλλά ταυτόχρονα θα το δούμε όλο. Συνολικά δηλαδή. Ναι, γιατί η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ατελείωτη. Είναι συνεχή και είναι διαρκή. Εχθέ μου λέει ο κ. Κουρλέτη να κάνουμε, λέει, το μητρό των διαφημιζομένων. Μάλιστα. Τεσσερισή μισή χρόνια γιατί δεν το έκανε το μητρό των διαφημιζομένων και το θυμήθηκε ένα χρόνο θεμά, από Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Βορύδη. Ευχαριστώ θερμά.